Πάμε να σας δείξουμε το πρωινό που φτιάχνει ο Αποστόλης για τα παιδιά μας. Το προτιμούν από τον Αποστόλη και όντως το κάνει καλύτερα από μένα. Θα κάνουμε φρουτοτηγανίτες. Θα χρειαστούμε ό,τι φρούτο θέλουμε. Εμείς βέβαια βάζουμε μπανάνες, ένα σκλάδι, ένα μήλο, ένα πορτοκάλι, ένα μανταρίνι, κράμπερι, λίγη βρώμη, λίγες σταφίδες, λίγο καρύδι, λίγο αλεύρι που φουσκώνει, μέλι, δύο αυγά, δύο βανίλιες και όρεξη πολύ για δουλειά. Πρέπει να το κάνετε. Καθαρίζουμε το αχλαδάκι μας. Δεν θα τα λέσουμε τελείως. Θέλω να έχει κομμάτια από. Έχει λίγο απ' όλα. Θέλει γύρω στο 20 λεπτό, με μισή ώρα. 5 λεπτά θέλουν να τηγανιστούν. Ναι, αλλά για να ετοιμαστούν μαζί με την προετοιμασία. Μαγειρεύω, μου αρέσει η μαγειρική. Βοηθάω την κυρία Ζάνα. Μια φορά το μήνα. Πολύ. Θα σπάσουμε τα αυγολάκια και θα τα βάλουμε μέσα στην πασίνα. 1-0. 2-0. Τρίβουμε τα φρουτάκια μας και τρίβουμε από εδώ. Εγώ στρίβω τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, παίρνω ένα μούλτι, τα βάζω όλα μέσα. Γι' αυτό μάλλον δεν αρέσουν τόσο πολύ στα παιδιά. Αλλά θα κάνω πιο γρήγορα. Μήπως θα τα πάρουμε μια τυρόπιτα, κουράστηκα ρε φίλε. Μπράβο, Αποστόλη. Το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι αυτό. Να έχει κομμάτια σχετικά, όχι πολύ μεγάλα, όπως δείξαμε. Τα ρίχνω όλα μέσα στην πασίνα με τα αυγά. Με χτυπάμε. Ομογενοποιήθηκαν τα υλικά. Θα βάλω το πορτοκάλι με το μανταρινάκι. Εγώ εκείνη την ώρα ετοιμάζω τα παιδιά, οπότε δεν ήξερα πώς το φτιάχνω. Άστα, αυτά μας τα είπαν κι άλλες. Ο μήπως είναι... Δεν αλέθω καρύδια, θα σπάω. Κράμπερις, σταφιδούλες από πύραυλος. Η βρώμη που εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά είναι καλή υγιεινή, πρέπει να τρώνε τα παιδιά μας. Ξανά ανακατεύω. Προσθέτω δύο βανίλιες, δίνουν απίστευτη γεύση και ωραίο άρωμα. Τα παιδιά μου τρελαίνονται. Και λίγο αλευράκι που φουσκώνει, μόνο του. Δεν θέλει τρόμπα, όπως έκανα με τα ζυμάρια. Αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε το μείγμα στο ψυγείο σε ένα τάπε και να κάνουμε και την επόμενη μέρα. Έτοιμο? Έτοιμο. Βάζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι στη φωτιά και θα προσθέσουμε 2-3 σταγόνες λάδι ίσα-ίσα για να μην κολλήσουν. Όχι για να τηγανιστούν, τις ψήνουμε. Είναι τέρμα υγιεινές. Τσακ. Και μετά αλείφουμε παντού σε όλο το τηγάνι. Παίρνουμε το μείγμα μας που κάναμε πριν και με το κουτάλι ρίχνουμε μεριδούλες. Περιμένουμε να ψηθούν από τη μία μεριά και μετά θα τις γυρίσουμε με το γυριστήρι. Μόνο η μυρωδιά είναι υπέροχη. Το σπίτι δεν έχουμε αέριο, γι' αυτό ζορίζομαι τώρα. Το κάνουμε στο ηλεκτρικό το μάτι. Εδώ αρπάζουν, καίγονται. Στα κάρβουνα πιο εύκολα θα τα κάνα. Από εμφάνιση δεν λένε πολλά, αλλά είναι πεντανόστιμο. Μπράβο. Θα σερβίρουμε με μέλι. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε λίγο ακόμα αλεύρι για να γίνει λίγο πιο σφιχτό το μείγμα. Μπράβο, φοβερές, πάρα πολύ ωραίες. Τελείες. Μπράβο, είπα, πάρα πολύ καλές. Γεια στα χέρια σου. Έλα. Δεν υπάρχει, είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Γράψτε μας στα σχόλια. Εσάς ο σύζυγός σας τι δουλειές κάνει στο σπίτι.